Κύριε Υπουργέ, την ερχόμενη Δευτέρα, σε λίγες μέρες, ανοίγουν τα σχολεία. Αλλά και φέτος αυτά ανοίγουν με υποστελεχωμένη την καθαριότητα και με τις συμβασιούχες καθαρίστριες σε μια συνεχιζόμενη ομοιρία. Καθώς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, εδώ και 20 χρόνια πια, έχουν περάσει πια τόσα χρόνια, συνεχίζεται αυτό το απάνθρωπο καθεστώς της εργασιακής ομοιρίας μέσα από τις συμβάσεις τους, με ευθύνη βεβαίως όχι μόνο δική σας, αλλά όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν τα τελευταία 20 χρόνια. Κάθε χρόνο λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, παίζεται ακριβώς το ίδιο έργο. Χιλιάδες εργαζόμενες, οι οποίες επί πολλά χρόνια ξεμεσιάζονται για να κρατούν καθαρά τα σχολεία, αυτές κάθε χρόνο, τέτοιο καιρό, παίρνουν ένα πολύ μεγάλο άγχος και για το αν θα έχουν δουλειά και αραμισθό για να ζήσουν, αλλά και για το αν τελικά έχουν μισθό, ο οποίος εξαρτάται βεβαίως από τις ώρες της εργασίας τους, αν με αυτόν τον μισθό θα μπορούν να καλύπτουν και τις ανάγκες τους, τις βιωτικές. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα προσλαμβάνονται για 9 μήνες και απολύονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς, χωρίς να γνωρίζουν καθόλου εάν θα εργάζονται, αν θα εργαστούν και από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Οι περισσότερες δε από αυτές τις καθαρίστριες, γυναίκες είναι οι περισσότερες, εργάζονται με συμβάσεις λίγων ωρών, 3 ώρες, 4 ώρες, με ωράρια λάστιχο, με εντατικοποίηση, πολλές φορές και με απλήρωτη εργασία για μήνες, αυτό βεβαίως είναι και μία ευθύνη των Δήμων, και εν τέλει με μισθούς οι περισσότερες, με μισθούς ψίχουλα των 300 και 400 ευρώ. Κοιτάξτε, καθαριότητα υποστελεχωμένη και μάλιστα μέσα στην πανδημία, εν αναμονή μάλιστα και νέου κύματος, όπως λένε οι ειδικοί, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αφήστε που η κυβέρνησή σας επεκτείνει και το ωράριο των μισών σχολείων το ολοήμερο από τις 4 μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Και εσείς ως κεντρική διοίκηση εννοώ, αλλά και ως τοπική διοίκηση, τι κάνετε? Όχι μόνο δεν εξασφαλίζετε το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας για τα σχολεία, όχι μόνο το υπάρχον προσωπικό το μοιράζετε σε 2 και 3 σχολεία, αλλά με την πολιτική σας οδηγείτε και εργαζόμενους, εργαζόμενες στην απόλυση ή στη μείωση του ωραρίου, άρα στη μείωση του μισθού τους. Γι' αυτό και σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου να λυθεί, οριστικά να λυθεί όμως, το ζήτημα της καθαριότητας των σχολείων, και αυτό μπορεί να γίνει μονάχα με τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, όλων των συμβασιούχων, στην σχολική καθαριότητα, και κατά δεύτερον βεβαίως με τη διακοπή του σχεδιασμού, με την απαγόρευση των απολύσεων και με νέες προσλήψεις. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, καταρχάς να σας διευκρινίσουμε λίγο τα ενοιολογικά μας. Δεν υπάρχουν απολύσεις, γιατί χρησιμοποίησατε τη λέξη απόλυση. Υπάρχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όπως σωστά τους διορίσατε. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν σημείο έναρξης και καθορισμένο σημείο λήξεως. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις ορισμένου χρόνου πράγματι είναι 9 μήνες. Και επίσης, μια δεύτερη διευκρίνηση, μια διαφορετική οπτική που έχω εγώ και πρέπει να την πω από αυτήν που διατύπωσε ο κύριος συνάδελφος, από αυτή που διατυπώσατε, δεν κάναμε όλοι το ίδιο, διότι μέχρι αυτήν την κυβέρνηση οι συγκεκριμένες εργαζόμενες, αυτές που εργάζονται στη σχολική καθαριότητα, όπως ξέρετε, εργαζόντουσαν με συμβάσεις έργου, χωρίς ασφάλιση, με ένα ωράριο το οποίο ήταν καθορισμένο, αν θέλετε, με αρκετά αυθαίρετο τρόπο. Αυτή η κυβέρνηση είναι που έκανε τις συμβάσεις έργου ορθώς. Δεν ήταν οι συμβάσεις έργου, ποτέ. Ήταν οι συμβάσεις εργασίας. Και αυτή η κυβέρνηση το αναγνώρισε. Αυτή η κυβέρνηση έδωσε ασφαλιστικές εισφορές στις εργαζόμενες. Αυτή η κυβέρνηση είναι εκείνη που πήρε την δαπάνη από τα 55 εκατομμύρια και την πήγε στα 85 εκατομμύρια για τη σχολική καθαριότητα. Άρα, όχι, δεν είναι όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο. Για τις συγκεκριμένες εργαζόμενες αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει εξαιρετική ευαισθησία. Και μάλιστα με τη ρύθμιση που κάναμε πέρυσι,
όπου εφαρμόσαμε ένα καινούριο πλαίσιο ουσιαστικά κατανομής των κονδυλίων αυτών, αυτό οδήγησε σε αύξηση της απασχόλησης κατά 11% στις εργαζόμενες πλήρους απασχόλησης και σε σωστά σε 32% αύξηση της μερικής απασχόλησης σε αυτές που εργάζονται με μειωμένο ωράριο. Τώρα, με ρωτάτε εάν σκοπεύουμε να μονιμοποιήσουμε, αυτό είναι το ερώτημά σας, γιατί απολύσεις, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν. Το διευκρινίσαμε αυτό. Υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες ξεκινούν και σταματούν στον ορισμένο χρόνο και εν συνεχεία επανακαταρτίζονται την επόμενη χρονιά σύμφωνα με τις ανάγκες των Δήμων και σύμφωνα με τις κατανομές που κάνει το Υπουργείο μας με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Τώρα, με ρωτήσατε αν σκοπεύουμε να μονιμοποιήσουμε. Αυτό με ρωτάτε. Να μονιμοποιήσουμε αυτές τις εργαζόμενες. Κοιτάξτε, έχουμε πολλά ζητήματα εκεί. Δεν σας λέω ότι δεν είναι μια σκέψη η οποία έχει απασχολήσει. Έχει απασχολήσει. Όμως, πρώτον βλέπετε ότι είναι μερική απασχόληση. Μερική, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε τρίωρα. Πώς θα μονιμοποιήσεις τα τρίωρα. Δεύτερο, έχεις εννιάμινη απασχόληση. Πώς θα μονιμοποιήσεις 9 μήνες όταν οι συμβάσεις αυτές που ξέρουμε στους εργαζόμενους του δημοσίου είναι 12 μήνα. Και τρίτον, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δίνουμε μία δυνατότητα ευελιξίας στους Δήμους, γιατί ουσιαστικά με το σύστημα που έχουμε κάνει εμείς, οι Δήμοι είναι που παίρνουν την απόφαση, προκειμένου να μπορούν με αυτήν την ευελιξία να χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους που χρειάζονται για να καλύψουν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες καθαριότητες. Άρα, παρά το ότι σας ξαναλέω είναι κάτι το οποίο με έχει απασχολήσει, συναντώ μεγάλες δυσκολίες στο να μπορέσει να προχωρήσει αυτό και επί του παρόντος είναι κάτι το οποίο δεν εξετάζουμε. Ξεκινώ κι εγώ με το ενοιολογικό. Όπως και αν το πούμε, κύριε Υπουργέ, λήξη της σύμβασης ή οτιδήποτε άλλο είναι απόλυση. Όπως και να γίνει. Στην πράξη είναι απόλυση. Τώρα, εμείς θα σας αναγνωρίσουμε το ότι οι συμβάσεις έργου έγιναν συμβάσεις εργασίας. Βεβαίως κάτω από έναν επίμονο αγώνα και των ίδιων των καθαριστριών που είχαν αυτό το δίκαιο αίτημα. Ωστόσο, δεν έχει αλλάξει η ουσία της απασχόλησής τους που είναι η ελαστική εργασία. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ως προς τη μονιμοποίηση την οποία μας λέτε ότι τη σκέφτεστε, καταρχήν πρέπει να σας πω και αναρωτηθήκατε για τα εννιάμενα και τα τρίμενα, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα ποσοστό πολύ μικρό μεν στους Δήμους το οποίο έχει μόνιμη σχέση εργασίας στην καθαριότητα. Είναι μικρό βεβαίως. Άρα μπορεί να γίνει και για τις υπόλοιπες καθαρίστριες. Τώρα, εμείς θέλουμε να σταθούμε ιδιαίτερα σε αυτές τις απολύσεις, στις λήξεις των συμβάσεων, πείτε τις όπως θέλετε. Ότι δεν νοείται αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, ειδικά αυτή την περίοδο, ειδικά για εργαζόμενους και εργαζόμενες κυρίως που βρίσκονται όλα αυτά τα χρόνια σε ομοιρία, όπως είπαμε, και που δώσανε με έναν απίστευτο ηρωισμό μέσα στα σχολεία τη μάχη ενάντια στην πανδημία, στάθηκαν στο πλευρό των μαθητών, των γονιών, των εκπαιδευτικών, όλα αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Βεβαίως, εδώ πρέπει να πούμε, αν και δεν το χρησιμοποιήσατε ως επιχείρημα, πιθανό να το πράξατε στη δευτερολογία σας, ότι, αλλά ως πρακτική ισχύει, ότι είναι γνωστή η πρακτική της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων συνολικά να μεταθέτει στους Δήμους και την καθαριότητα, όπως και έγινε, χωρίς βεβαίως ταυτόχρονα και να τους ενισχύει με επιπλέον χρηματοδότηση, ανοίγοντας το δρόμο ή καλλιεργώντας, αν θέλετε, την διάθεση για την ιδιωτικοποίηση και στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Από την άλλη, βεβαίως, έχουν ευθύνη και οι ίδιοι οι Δήμοι, γιατί αποδέχονται αυτή την κατεύθυνση, χωρίς οι περισσότεροι, η συντριπτική τους πλειοψηφία, να λένε κάτι, επιλέγοντας να διαθέσουν τους πόρους για κάποιες άλλες ανάγκες, συνήθως πολύ μακριά από τις σχολικές ανάγκες, αλλά αυτό δεν είναι μια συζήτηση που σας αφορά αυτή τη στιγμή. Το αποτέλεσμα, η ευθύνη να μετατίθεται για ακόμα μια φορά στους γονείς, οδηγώντας τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη και για την καθαριότητα του σχολείου, εκτός από άλλα βεβαίως ζητήματα. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι να αυξηθεί, κύριε Υπουργέ,
και το γνωρίζετε, η κρατική χρηματοδότηση στους Δήμους και στις σχολικές επιτροπές, έτσι ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες της καθαριότητας με προσλήψεις. Βεβαίως, εσείς ισχυρίζεστε ότι έχετε αυξήσει το προσωπικό της καθαριότητας. Η αύξηση τελικά συνίσταται στο ότι έχουμε 13 καθαρίστερες περισσότερες, αν το συγκρίνει κανείς. Αυτή είναι όλη η ουσία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που κάνατε με την εγκύκλειό σας και αυτό που κάνετε με την πολιτική σας είναι να επεκτείνετε έτι περαιτέρω την ελαστική εργασία. Το συμπέρασμα βέβαια είναι ότι με αυτά τα μπαλώματα που κάνει η κυβέρνηση, που κάνουν οι Δήμοι, δεν λύνονται τα προβλήματα της καθαριότητας στη βάση, επαναλαμβάνω, των πραγματικών αναγκών που υπάρχουν και δεν, μάλλον δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο κύριε Υπουργέ, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία με υγειονομική ασφάλεια σε λίγες μέρες από το Σεπτέμβρη και με ένα νέο ενδεχόμενο πανδημίας, όπως είπαμε, πρώτων πυλών. Με βάση λοιπόν τις οδηγίες σας, κύριε Υπουργέ, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπολογίζουν τις ανάγκες της καθαριότητας των σχολείων σε ανθρωποώρες, έτσι τις υπολογίζετε, το προσωπικό της καθαριότητας, όπως σας είπα, δεν επαρκεί. Γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι οι σχολικές καθαρίστρες δεν καθαρίζουν μονάχα τις σχολικές αίθουσες. Καθαρίζουν και τα γυμναστήρια, καθαρίζουν και τις αίθουσες εκδηλώσεων, τις σκάλες, τους διαδρόμους, τις αυλές. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις οδηγίες που εσείς στείλατε, σημαίνει ότι θα ξεκινάει η εργασία αυτών των καθαριστήρων από τις 10 το πρωί και όχι από τις πρωινές ώρες όπως απαιτείται και όπως υπήρχε παλιότερα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη λογική του μοιράσματος της φτώχειας και της ανεργίας και τελικά η πολιτική σας και της δικής σας κυβέρνησης και των προηγούμενων του συστήματός σας εν τέλει, διότι περί αυτού πρόκειται, η πολιτική σας γεννάει, κύριε Υπουργέ. Γεννάει την εργασιακή ανασφάλεια και όχι μόνο τη γεννάει, αλλά τρέφεται και από αυτήν. Τώρα, είναι τόσες πολλές οι ανακοινώσεις των καθαριστριών για τα ζητήματα αυτά που αναδεικνύουν τα προβλήματα, όχι μονάχα τα δικά τους τα εργασιακά, αλλά και τους υγειονομικούς κινδύνους που συνεπάγονται οι ελλείψεις στην καθαριότητα. Και είναι προφανές πια, δεν ξέρω, αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από όλο αυτό εδώ και τόσα χρόνια, ότι η καθαριότητα των σχολικών μονάδων αποτελεί κόστος. Κόστος για τη σημερινή και για τις προηγούμενες βεβαίως κυβερνήσεις. Γι' αυτό και δεν φροντίζετε να εξασφαλίσετε σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για την υγεία των παιδιών την απαραίτητη υγειονομική ασφάλεια με τη μονιμοποίηση και την ύπαρξη βεβαίως την πρόσληψη όλων των απαιτούμενων καθαριστριών. Εν πάση περιπτώσει, δεν διστάζετε κι εσείς και οι προηγούμενοι και όλοι σας αυτό το κόστος να το μετακυλείτε στις εργατικές λαϊκές ανάγκες μέσα από τους Δήμους, τους οποίους δεν χρηματοδοτείτε βεβαίως ούτε αυτούς με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Είναι βέβαιο ότι ο αγώνας των καθαριστριών θα συνεχιστεί, πρέπει να συνεχιστεί, και άλλο τόσο βέβαιο είναι βεβαίως ότι το κόμμα μας, το ΚΚΕ, θα είναι δίπλα τους.